Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε τον Αντώνιο Γκουτέρες για τη σφοδρή κριτική του στην επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ εξέφρασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας βαθιά ανησυχία για τις ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επιμένοντας για μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Ο Γκουτέρες έκανε επίσης λόγο για συλλογική τιμωρία του Παλαιστινιακού λαού και ότι οι επιθέσεις Χαμάς δεν έγιναν στο κενό. Η εν λόγω τοποθέτηση εξόργησε το Ισραήλ, με τον πρέσβη του στα Ηνωμένα Έθνη να ζητάει την παρέτηση του Γκουτέρες. Η διεθνής βοήθεια διοχετεύεται στη λωρίδα της Γάζας μέσω της Αιγύπτου, αλλά σε ανεπαρκείς ποσότητες. Ορισμένα από τα τρόφιμα που παραδίδονται δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή δεν υπάρχει νερό ή ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι τα 2/3 των εγκαταστάσεων υγείας της Γάζας έπαψαν να λειτουργούν. Η πίεση του νερού είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα κεντρικά μηχανήματα αποστήρωσης που χρησιμοποιούμε για τον χειρουργικό μας εξοπλισμό. Και το ρεύμα συνεχίζει να κόβεται. Εξαρτώμαστε πλήρως από τα καύσιμα που καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όχι όμως και των καυσίμων, αφού υπάρχει ανησυχία ότι αυτά θα καταλήξουν σε λάθος χέρια. Θέλουμε να δούμε όλα τα μέτρα προστασίας για τους αμάχους. Οι παύσεις είναι ένα εργαλείο, μια τακτική που μπορεί να εφαρμοστεί για τις προσωρινές χρονικές περιόδους. Δεν είναι όμως το ίδιο με το να λέμε κατάπαυση του πυρός. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι μια γενική κατάπαυση του πυρός θα ωφελήσει μόνο τη Χαμάς. Εν τω μεταξύ, στη Γάζα οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές αυξάνονται.